Πάντως, μάλλον σε περιμένει ο κόσμος και για άλλο. Γιατί σε ακούω καμιά φορά το πρωί που σας βλέπω, που λες: όχι, ρε παιδιά, σταματήστε να με ρωτάτε. Δεν είμαι έγκυος. Μπορεί να έπια μια μπύρα παραπάνω. Μπορεί κάτι το φόρεμα να μην με κολακεύει, ξέρω εγώ. Σε ακούω και λέω να δεις που την περιμένουν και για άλλο. Γιατί κάποια στιγμή και ο ίδιος ο κόσμος, ο περίγυρός μου, σταματάει να ρωτάει. Ναι. Κάποια στιγμή. Όσο όμως δεν ρωτάει, σημαίνει ότι σε περιμένω. Εγώ πιστεύω ότι θα κάνεις κάτι θέλουμε ακόμα. Θέλουμε να κάνουμε. Θέλουμε. Μακάρι να μας ευλογήσει ο Θεός με κάτι που και το θέλουμε. Τώρα κοντά τόσο γρήγορα. Μακάρι, ο Θεός ξέρει. Είναι κάτι που δεν το παραγγέλνεις. Ρε παιδί μου, ο Θεός ξέρει. Το θέμα είναι και εμείς τι κάνουμε. Συν Αθηνά και Χειρακίνη. Δηλαδή και εμείς το θέλουμε. Α, τιμή. Τι λέτε, μπράβο σας. Είναι κάτι που το θέλουμε. Μακάρι να μας ευλογήσει ο Θεός, γιατί ξέρεις και η προηγούμενη εμπειρία μου έδειξε ότι καμιά φορά τα σχεδιάζεις, τα βάζεις σε ένα χρονοδιάγραμμα και δεν συμβαίνουν έτσι. Μακάρι να είμαστε καλά, να είμαστε γεροί, να μεγαλώσουμε την οικογένειά μας. Μπράβο, Σταματίνα μου, όλα τα καλά. Και με ένα γαμπρούλι με στο σπίτι. Εντάξει, ωραία τα κορίτσια. Εγώ πρότεινα αυτό που λέω. Αριστούργημα. Αλλά εντάξει, να το δείτε και από την άλλη πλευρά. Ναι.